λοιπόν, πάτε με τα μάξια έξω από το αμερικανικό προξενείο. Παρκάρετε. Πάρτε και από ένα κομμουνιστή μέσα στο αυτοκίνητο. Κατεβάστε πρώτα τους κομμουνιστάς. Χτυπήστε την πόρτα του αμερικανικού προξενείου, ο πρόξενος. Σε θέλει ο Ραυτόπουλος. Βγάλτε τους κομμουνιστές. Γονιπετής. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Είμαστε κολοτρυπίδες που πετάγαμε βόμβες μολότοφ στο αμερικανικό προξενείο και φωνάζαμε προδότες το λόγο Αμερικάνοι. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Εκεί ανταρσίες, ΚΚ, τι είναι αυτή η εδόνη. Εμείς μετά, οι οποίοι όταν πιάνουμε το όπλο και πυροβολάμε στα 10 μέτρα, μπορούμε να βρούμε το σκύλο, αλλά όχι το στόχο. Θα πάει τώρα να πολεμήσει ο Έλληνας, ο οποίος δεν μπορεί να βρει λούτρινο σε Λούνα Πάρκ, πετάει την μπάλα. Βρίσκει το κεφάλι του πολιτή εκεί πέρα από το Λούνα Πάρκ. Έχουν βγει όλοι αυτοί εδώ οι Μάο Μάο που κάνουν τους άντρες εκεί στις καταδρομές. Έχετε πάει σε πόλεμο, ρε. Σε πόλεμο έχετε πάει. Δεν έχετε πάει σε πόλεμο. Οι Τουρκαλάδες κάθε 2 μήνες πάνε σε πόλεμο. Σκοτώνουν και σκοτώνονται. Είναι αμόρφωτοι. Το έχουν ρίξει στον πόλεμο και στη θρησκεία. Ο Αλλάχ μπήκε στο αεροπλάνο να πάει στην πολυκατοικία πάνω στους δίδυμους πύργους για να πάει, λέει, ο Αλλάχ να γαμάει χανουμάκια. Μιλάμε για αμορφωσιά. Είσαι τόσο αμόρφωτος εσύ. Είσαι πολιτισμένος παόξης. Να πούμε ένα... Συγχωρήστε μας κύριε Αμερικάνε πρόξενε, να μην γίνει κανένα πατυρτή, γιατί αν μας αφήσουν τους Τούρκους με εμάς χωρίς δυνάμεις, πάμε μόνοι μας και πλακωθούμε, είναι σαν να πάω εγώ να παίξω ξύλο με το Ζαμπίδι. Με κάνει τα μάτια σαν Μελιτζάνες ή Μαμπαϊλντή. Του λούμι στο ξύλο. Σε 10 δευτερόλεπτα με έχει ισοπεδώσει. Όσο για αυτούς που φωνάζουν η πατρίδα μας και η Ελλάδα μας κτλ., είναι οι μεγαλύτεροι κλεφταράδες, οι οποίοι έχουν φάει τα λεφτά, ας πούμε, στα καζίνα δεξιά και αριστερά. Μαλώνουν με τις γυναίκες τους που τις έχουν χωρίσει για 150 ευρώ. Το παιδί ατάει στο, υποθυμάει στο σχολείο και αυτή λέει πατρίδα. Πατρίδα είναι η μάνα σου, ρε μαλάκα, ο μπαμπάς σου, η κόρη σου, η γυναίκα σου, η πρώην γυναίκα σου, η γκόμενά σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Έχουν πάει εξόριστοι εντωμεταξύ 1,5 εκατομμύριο Έλληνες από 20 μέχρι 30 ετών, που βγαίναν τώρα στο ραδιόφωνο και λέγανε, λέω θα έρθείτε άμα γίνει γενική επιστράτευση. Λέει, θα ξύνουμε τα αρχίδια μας με 8 δάχτυλα. Γιατί μετά δύο θα βγάζουμε τα κάκαδα. Δύο θα βγάζουν, θα ξύνουν τα αρχίδια τους. Πού να πάμε να πολεμήσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια προσευχή σε όποιον Άγιο πιστεύουμε, στον καλό Χριστούλη, σταματήσει αυτό το παραμύθι και να πάμε στον Αμερικάνο και να του πούμε. Εδώ, γονιπετής. Εδώ. Σε παρακαλώ, σταμάτα τους. Μη μας κάνουν τίποτα, καμιά ζημιά. Γιατί εμείς το μόνο πόλεμο που μπορούμε να κάνουμε είναι κανένα λουλουδοπόλεμο σε κανένα μπουσουκτζίδικο. Άντε μπράβο.